Είναι η Νταϊάννα και είναι στην ομίλη με μένα. 32. Α, όχι με τον Μουτσινά, με σένα. 36 ετών. Γεια σου, Νταϊάννα μου, καλησπέρα. Ο Θέμης λέει 36, είπα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Κατερίνα μου. Καλησπέρα. Όχι, είσαι 36, είμαι 36. Ναι, καλή, και εγώ πλάκα έκανα. Σε συγχωρούμε. Σας κάλεσα γιατί έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και χρειάζομαι μία δεύτερη γνώμη. Εγώ είμαι παντρεμένη και έχω ένα αγοράκι 3 ετών. Τον άντρα μου τον γνώρισα στο Λύκειο. Είμαστε μαζί από τα 18 μας. Ήταν η πρώτη μου σχέση και αυτόν έμελε να παντρευτώ κιόλας. Σε γενικές γραμμές δεν έχω παράπονα από τη σχέση μας. Ο γάμος μας έγινε πριν 2 χρόνια περίπου, γιατί δυστυχώς και η οικογένεια η δική μου, αλλά και του άντρα μου οικονομικά δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν για να παντρευτούμε. Και εγώ από την άλλη βέβαια δεν ήθελα να πάω να παντρευτώ σε δημαρχείο. Ναι. Έτσι, αφού μαζέψαμε και οι δύο λεφτά, μαζί με τη βάφτιση του παιδιού μας, κάναμε και το γάμο. Γάμο βαφτίσει. Ναι. Για να καταλάβετε κι εσείς την οικονομική μας κατάσταση, εγώ που και που κρατούσα παιδάκια πριν γεννήσω και ο άντρας μου δουλεύει πολλά χρόνια σε ένα σουβλατζίδικο. Είναι πολύ καλός και τίμιος άνθρωπος. Το μόνο του ελάττωμα είναι ότι πηγαίνει πάντα με το σταυρό στο χέρι. Γι' αυτό και δεν κατάφερε ποτέ του να κάνει και προκοπή. Έτσι. Σε αντίθεση βέβαια με τον αδερφό του, που αν και μικρότερος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει κάνει πολλά λεφτά. Κατερίνα μου, όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί, αισθάνομαι ότι ζω μέσα στη μιζέρια. Δεν λέω, υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Αλλά ο καθένας το δικό του πρόβλημα το βλέπει για βουνό. Πριν 4 χρόνια λοιπόν, με τον άντρα μου περάσαμε μία κρίση. Εκείνη την περίοδο ήταν και η μοναδική φορά που τον απάτησα. Και ο εραστής μου, Κατερίνα μου, ήταν ο αδερφός του. Είναι μικρότερος του, όπως σας είπα, και δεν έχει καμία σχέση με τον άντρα μου. Ο άνθρωπος αυτός δεν φοβάται να ρισκάρει και να κάνει τα πάντα για να περνάει καλά. Έχει βρει, όπως λέμε, το νόημα της ζωής. Καλά, δεν είναι αυτό το νόημα τώρα, γιατί τα έχεις πει κανένα 2-3 έτσι ωραία τσιτάτα, αλλά δεν είναι έτσι. Πάει με το σταυρό στο χέρι, αυτό δεν έκανε τίποτα. Μην τρελαίνεις, Χριστάγια. Ναι, γιατί αυτό πιστεύω. Ότι όποιος πηγαίνει πραγματικά με το σταυρό στο χέρι, μένει πάντα πίσω και είναι σε εισαγωγικά, ας το πούμε, ρηγμένος. Για ολοκλήρωσε την ιστορία σου. Μην με ρωτήσετε τώρα πώς καταλήξαμε τώρα να γίνουμε εραστές με τον αδερφό του άντρα μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε και εγώ το κατάλαβα. Απλά εκείνη την περίοδο δεν ήμουν καλά, σε εκείνον όπως αποδείχθηκε του άρεσε αρκετά. Και ένα βράδυ που είχα τσακωθεί με τον άντρα μου και αυτός είχε φύγει από το σπίτι για να μείνει στην πεθερά μου, ήρθε ο αδερφός του για να μου κάνει παρέα, λίγο το ποτό, λίγο το ότι με έκανα και γελούσα και περνούσαμε καλά, καταλήξαμε να φιλιόμαστε. Από τότε και μέχρι την εγκυμοσύνη μου είχαμε παράνομο δεσμό. Και αυτό δεν σας κρύβω βέβαια ότι ανανέωσε και τη σχέση με τον άντρα μου. Είχα βαλτώσει και εκείνος με βοήθησε πάρα πολύ. Και το παιδί ποιανού είναι? Ο γιος μου είναι δικό του παιδί. Και εκείνος το ξέρει. Μόλις το έμαθε, μου είπε να μην κάνω καμία βλακεία, να το μεγαλώσω με τον άντρα μου και για να μου το κάνει πιο εύκολο, εκείνος έφυγε και πήγε στην Ολλανδία. Από τότε και μέχρι πριν μια εβδομάδα δεν είχα επαφές μαζί του καθόλου. Γνώριζε ότι δούλευε σε ένα μπαράκι στο Άμστερνταμ. Πριν μια εβδομάδα όμως γύρισε στην Ελλάδα να δει και τους δικούς του. Και όταν τον είδα μπροστά μου ένιωσα κάτι μέσα μου και νομίζω ότι δεν τον ξεπέρασα ποτέ τελικά και ότι ήταν κάτι παραπάνω από ένας απλός εραστής. Επίσης, δεν δουλεύει πια σε μπαράκι. Έχει ανοίξει δικό του μαγαζί. Αυτό. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε αυτό, γιατί είχαμε κόψει κάθε επικοινωνία. Το θέμα είναι ότι στην παρούσα φάση οικονομικά είναι τέλεια και καλύτερα από όλους μας. Αυτό που θέλω λοιπόν, Κατερίνα μου, και γι' αυτό που χρειάζομαι τη γνώμη σας και τη συμβουλή σας και σκέφτομαι λοιπόν είναι να ανακαλύψω επιτέλους το μυστικό μου και να του ζητήσω να είμαστε μαζί. Να αναγνωρίσει και το παιδί του φυσικά. Και δεν το κάνω μόνο για τα λεφτά, αλλά επειδή νιώθω ότι τον αγαπάω κιόλας. Επειδή δεν θα κάτσει πολύ ακόμα, θέλω να με βοηθήσετε ώστε να μου βρείτε έναν τρόπο για να μπορέσω να τον πείσω. Να μην το πάρει στραβά κιόλας ότι νομίζω ότι θέλω απλά να τον εκμεταλλευτώ. Πού θα πάει, που δεν θα κάτσει. Ναι, δεν ξέρω. Αφού έχει δικό του μαγαζί, θα σηκωθεί να φύγει.
Βρε, μπας είναι μπερδεμένο σε τίποτα νύχτες και μια πηγαίνει... Τι σημασία έχει αν είναι νύχτα, είναι μέρα ή δεν είναι. Το θέμα είναι ότι θέλει να εκμεταλλευτεί, παιδιά, δεν θέλει κάτι άλλο. Τώρα, το θυμήθηκε, έχει τα φράγκα. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά το θέμα είναι άλλο. Το θέμα, η θεματάρα που μας βάζει εδώ αυτή η κυρία Νταϊάννα είναι η φτώχεια. Κουράζει φτώχεια, ναι, κουράζει. Υπάρχουν βέβαια διαβαθμίσεις. Μα δεν σημαίνει ότι όποια αντιμετωπίζουμε φτώχεια κατά περιόδους στη ζωή μας, πάμε να φτιάχνουμε τις βαμπρούς. Επιλογές είναι στη ζωή, τα πάντα. Κατηγορείται ότι πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι, άρα η από κάτω φράση είναι ότι αξίζουν τα λαμόγια, ό,τι και να κάνουν. Μα γι' αυτό τσίτωσα, γιατί λεφτά. Δεν λέγονται αυτά. Δεν πάει να πει ότι επειδή πάει με το σταυρό στο χέρι, να τον καταδικάσουμε κιόλας. Εσύ που άνοιξες την κρεπερή, εσύ δεν πήγες με το σταυρό στο χέρι. Έκανες τίποτα παράνομο, παιδί μου. Σε παραδιάστηκα. Ναι, ωραία. Αλλά όμως έκανε μια επιχείρηση τώρα, και πηγαίνει. Δεν είναι καλά. Κατηγορία αυτό. Παιδιά, είναι εδώ επιλογές στη ζωή. Κατηγορία. Αν κάποιος θέλει να πάει με το σταυρό στο χέρι, εσείς, με το μαχαίρι στο χέρι. Τι πιστεύετε, Κατ' Αγιάννα, πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από μερικές σταθερές. Θέλετε, δεν θέλετε. Θέλει ένα μέρος να κοιμάται, δηλαδή μια στέγη. Θέλει τροφή και θέλει ψυχική υγεία καλή. Η ψυχική υγεία καλή δεν αποκτάται όταν σε κυνηγάει η εφορία. Όταν σε κυνηγούν οι πιστωτές. Όταν... Όχι, όχι, πες την αλήθεια. Πες ποια είναι η αλήθεια. Είναι αν αλήθεια. Είναι αυτό λάθος. Ναι. Εμένα και την εφορία χρωστάω και δάνειο χρωστάω, αλλά την ψυχική μου υγεία την έχω και την πνευματική μου και τη σωματική μου. Μέχρι στιγμής. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει τα πλούτη στη ζωή αυτή. Άλλο λέει η κυρία όχι, Μάρα. Όχι, όποιος έχει λεφτά ή έχει λύσει όλα του τα οικονομικά προβλήματα, ότι είναι ψυχικά καλό, σωματικά και ευτυχισμένος. Άλλο λέει. Όχι, λέει είναι ότι αυτό σε επηρεάζει. Ανακουφισμένος. Έχει ναι. άλλα προβλήματα, κυρία Μάρα. Ακόμα μου. Και η πολιτεία, κυρία Γεωργία, η οποία καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από σταθερές, έχει θεσπίσει την έννοια της σύνταξης. Ναι. Για να έχει ο άνθρωπος, ο κάθε Βεβαίως. Άνθρωπος, ένα σταθερό μικρό έστω εισόδημα, ναι. για να μην αισθάνεται ότι είναι παραπεταμένος και σε κρέμα. Εγώ, να πάμε ξανά άλλο κομμάτι, Νταϊάννα μου. Αν εσύ το πεις αυτό, σκέφτομαι τόση ώρα. Το παιδί με το σκέφτεσαι. Τι θέματα θα το δημιουργήσεις. Γιατί είναι ο θείος του. Ναι. Είναι ένας θείος ο οποίος δεν τον έχει δει, δεν τον έχει ζήσει. Τι θα του πεις αυτικά, δεν είναι αυτός ο μπαμπάς, είναι ο άλλος. Σκέφτομαι πως αν καταλήξω στο να πω τελικά αυτό, εννοείται πως θα ζητήσω και τη συμβουλή ενός παιδοψυχολόγου προκειμένου να έρθει και πιο βατά και πιο ομαλά και δεν στο παιδί. Δεν θέλουνε παιδοψυχολόγο τα παιδιά, κοπέλα μου, γονείς θέλουνε. Δεν μας ενδιαφέρει ο ψυχολόγος. Γονιό θέλει να έχει το παιδί. Και πατέρα Ρωστό. Και μάνα. Και αλήθεια. Και εσύ αυτή τη στιγμή του στερείς τον πατέρα που έχει γνωρίσει. Γιατί 3 χρονών δεν είναι κανένα γκαγκά, καταλαβαίνει το παιδάκι. Έτσι. Και πας να πεις τώρα ότι θα το πεις βέβαια, αλλά το παιδί θα πρέπει να παραμείνει μέσα σε ένα κοκούν. Δηλαδή να προστατευτεί. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη αν το λαμόγιο, αυτό που έχεις μπλέξει, θα θέλει να λάβει αυτό το παιδί ευθύνη, ή θα ναι. την κάνει Μάλιστα. πάλι για Σωστό. Τα εξωτερικά. Σωστό. Κατανοητό. Λοιπόν, Νταϊάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και μην κάνεις καμία τέτοια τρέλα.